Καλώς ήρθατε στο TikTok. Είμαι η Ειρήνη. Μετά το βίντεο ανεβαίνει το κανάλι μου στο 1 από τα 4 στο YouTube. Όπως γνωρίζετε, μέσα στα κανάλια μου έχω κατοχυρώσει πνευματικά δικαιώματα, που σημαίνει ότι σχέδιο φτιαχτεί από το δικό μου κανάλι υποχρεούστε να δώσετε σε οποιαδήποτε πλατφόρμα και να την ανεβάσετε. Βίντεο και δημιουργό. Θα φτιάξουμε σήμερα ένα χριστουγεννιάτικο στολίδι το οποίο μου ζήτησε η φίλη Χρυσούλα μέσα από το προφίλ μου στο Facebook. Καλησπέρα Σούλα μου. Να ξέρετε ότι τα μαθήματά μας θα πηγαίνουν ανάλογα τι μου ζητάνε τα κορίτσα μέσα στο προφίλ μου στο Facebook ή στη σελίδα. Είναι και αυτές που συμμετέχουν περισσότερο στα μαθήματα. Τώρα, η Χρυσούλα ζήτησε να πάμε να φτιάξουμε μία μάχαιρο θήκη χριστουγεννιάτικη. Είχα φτιάξει εγώ μέσα και μπότα του Αη Βασίλη, καθώς και στολή και εξωτικού. Τώρα θα φτιάξουμε το παντελονάκι από κάτω. Θα πάρουμε την κλωστή μας, θα κάνουμε ένα κύκλο γύρω από το δάχτυλό μου, θα τον βγάλω, θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω και μετά άλλα δύο δάχτυλα τραβάω να σχηματίσω τον κόμπο. Θα χρειαστεί να πάω να κάνω αυτή τη στιγμή 9 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Θα πάρω κλωστή και θα φέρω 1, 2, 3, θα πάω στην τέταρτη, θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή εδώ δίπλα. Θα βάλω το βελονάκι μου μέσα, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές και τις άλλες δύο. Θα πάρω κλωστή, θα μπω και στη διπλανή αλυσίδα, θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή δίπλα εδώ, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή στην τελευταία μου, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι και επειδή θέλω να το κάνω γύρω γύρω, στην ίδια τελευταία μου αλυσίδα θα κάνω άλλα δύο ποδαράκια. Ένα και άλλο ένα, δύο. Συνολικά έχω τρία. Τώρα θα πάρω κλωστή και θα πάω ακριβώς, θα φέρω δίπλα εδώ, στη διπλανή μου αλυσίδα, ακριβώς εδώ, θα πάρω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή στη διπλανή εδώ πάλι, άλλο ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή, θα πάω και στο διπλανή αλυσίδα εδώ και θα κάνω και εδώ ένα ποδαράκι. Στη συνέχεια θα πάρω κλωστή, θα περάσω στη διπλανή μου αλυσίδα εδώ πέρα που κάνω το ποδαράκι, θα κάνω άλλο ένα. Και τώρα θα πάρω κλωστή στην τελευταία μου αλυσίδα, καλησπέρα Βάσο μου, θα κάνω δύο ποδαράκια. Ένα και άλλο ένα στο ίδιο σημείο, δύο. 1, 2, 3 στη τρίτη μου αλυσίδα θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα περάσω και από την άλλη μου θηλιά, να κλείσω με βό, θα πάρω κλωστή, να την περάσω μέσα από τη θηλιά μου και πάω να κόψω την κλωστή μου. Στη συνέχεια θα περάσω μέσα από τις θηλιές μου, θα πάω να κάνω το ίδιο πάλι για να κάνουμε το άλλο μπατζάκι. Θα πάω πάλι το λευκό μου το χρώμα και θα πάω να κάνω ένα κύκλο γύρω από το δαχτυλό μου. Θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω και μετά άλλα δύο δάχτυλα τραβάω να σχηματίσω. Μου ζήτησε η Χρυσούλα να φτιάξω το παντελόνι του Αη Βασίλη για να το κάνει σε κάτι που ετοιμάζει για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Και φτιάχνω αυτή τη στιγμή το κάτω μέρος του... Καλησπέρα Χρυσούλα μου, για σένα λέω. Φτιάχνω το κάτω μέρος από το παντελόνι. Πάω να κάνω πάλι 9 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Παίρνω κλωστή, αφαίρω 1, 2, 3... 4, 1, 2, 3, μπαίνω στην τέταρτη. Ένα λεπτούλι.
Τραβάω και κάνω ένα ποδαράκι. Πήγα στην τέταρτη αλυσίδα, παίρνω κλωστή δίπλα και κάνω από ένα ποδαράκι στην κάθε μία. Ναι, δεν λείπει και αυτό. Παιδιά, δεν παίζω παιχνίδι, δεν... επειδή κάνω μαθήματα δεν έχω σκοπό να ανεβάσω κανέναν επάνω, συγγνώμη. Αλλά δεν παίζω παιχνίδια, δεν θέλω να ανεβάσω κάποιον αυτή τη στιγμή. Συνεχίζουμε και κάνουμε. Παίρνω κλωστή και πάω εδώ δίπλα. Δίπλα είναι η αλυσίδα. Βάζω το βελονάκι μου, τραβάω. Κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή δίπλα. Από ό,τι έχω καταλάβει, κάθε μια σας ετοιμάζει κάτι μοναδικό. Λοιπόν, στην τελευταία μου αλυσίδα έκανα ένα. Θα πάω να κάνω άλλα δύο. Γιατί θέλω να γυρίσω, θέλω να το πάω κυκλικά. Θα πάρω κλωστή και ακριβώς εδώ, στη διπλανή αλυσίδα, θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κάνω ένα ποδαράκι. Ένα λεπτούλι, γιατί μου μπερδεύτηκε λίγο η κλωστή. Ναι, εσύ τα έχεις φτιάξει όλα πέρσι, όλα βάσο μου, από ό,τι θυμάμαι. Και ήταν ένα υπέροχο. Καλησπέρα, Σοφία μου. Από ό,τι θυμάμαι, πέρσι ήταν φοβερό το τραπέζι σου. Όσες το είδανε και πιστεύω ότι και εδώ. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Θα πάρω κλωστή και θα περάσω ακριβώς εδώ δίπλα, στη διπλανή μου αλυσίδα, εδώ πέρα από πίσω, και θα κράκι. Θα πάρω κλωστή εδώ από πίσω, στο που υπάρχει η αλυσίδα. Εντάξει, το περιμένω το φετινό, πιστεύω ότι θα μας το δείξεις, θα τα ανεβάσεις και εδώ και θα το δουν και στις ομάδες μου μέσα. Θα πάρω κλωστή και στο τελευταίο θα κάνω δύο ποδαράκια. Ένα και άλλο ένα, δύο. 1, 2, 3 στην τρίτη μου αλυσίδα, βάζω το βελονάκι μου, τραβάω, περνάω και από την άλλη και κλείνω με βουβό. Και παίρνω κλωστή, την περάσω μέσα από τη θηλιά μου, πάω να κόψω. Τώρα, αυτές τις κλωστές πάντα τις περνάμε μέσα από τις τρυπίτσες. Στην ουσία, όπως σας έχω πει, οι τρυπίτσες είναι οι θηλιές. Και εγώ σας ετοιμάζω κάτι που θα γίνει στο διράχι. Μαζί με τα παιδιά επάνω, πιστεύω να σας αρέσει. Έχω κάνει το από κάτω μέρος. Τώρα θα πάρουμε το κόκκινο μας χρώμα και θα πάω να κάνω ένα κύκλο γύρω από το δαχτυλό μου, θα τον βγάλω, θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω και μετά άλλα δύο δάχτυλα τραβάω να σχηματίσω τον κόπο. Εδώ που έχω τα ποδαράκια, βλέπετε, θα πάω να βάλω το βελονάκι μου, θα πάρω την κλωστή μου, που δεν έχω κάνει κόμπο, και την περάσω μέσα. Και στη συνέχεια, θα πάρω κλωστή, θα την περάσω μέσα από τη θηλιά μου. Ναι, και θα κάνω άλλες δύο αλυσίδες στον αέρα. Θα πάρω κλωστή, θα περάσω το διπλανό ποδαράκι και θα κάνω από ένα ποδαράκι γύρω-γύρω. Θα πάρω κλωστή στο διπλανό. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρυσούλα μου. Τώρα πάμε να κάνουμε από ένα γύρω-γύρω για να το δείτε. Όπως σας είπα, ό,τι μου ζητάτε στο προφίλ μου όσες είσαστε, το φτιάχνουμε κανονικά και το κάνουμε μάθημα εδώ στο TikTok και μετά ανεβαίνει επάνω. Το συγκεκριμένο έλεγα να το ξυλώσω, αλλά δεν θα το ξυλώσω. Θα το χρησιμοποιήσουμε επάνω. Το χρησιμοποιήσω εγώ για στολίδι επάνω. Ωραία. Παίρνω κλωστή και πάω να κάνω και το τελευταίο ποδαράκι εδώ. Τώρα, 1, 2, 3 στην τρίτη μου αλυσίδα θα βάλω
πάλι το βελονάκι μου μέσα, θα τραβήξω και θα περάσω και από την άλλη να κλείσω με βυβό. Βλέπετε, συνεχίζουμε. 1, 2, 3 αλυσίδες στον αέρα, παίρνω κλωστή και από ένα ποδαράκι θα κάνω γύρω γύρω και εδώ. Γύρω γύρω. Για την κοπέλα που μου ζήτησε τις χιονονυφάδες, θα τις ανεβάσω σε ένα από τα 4 κανάλια, θα ανεβάσω πάρα πολλά σχέδια να υπάρχουν. Αυτό που φτιάχνω είναι θήκη για μαχαιροπύρουνα χριστουγεννιάτικη. Θα παρακολουθεί δίπλα. Τώρα, 1, 2, 3 στην τρίτη μου αλυσίδα το βελονάκι μου, τραβάω και κλείνω. Είναι για να συμπληρώσουμε το περσινό σετ που είχαμε φτιάξει όλες τις θήκες μέσα στα κανάλια μου, όποια τη θέλει θα τις βρει. Τις έχουν ανεβάσει και τα κορίτσια στις ομάδες μου. 3 αλυσίδες και από ένα ποδαράκι γύρω γύρω. Όποια θέλει μπορεί να βρει τις ομάδες μου στο Facebook και να ανεβάζει ό,τι φτιάχνει μέσα από τα κανάλια μου. Σκοπός είναι πάντα, όπως λέω, να διαδίδουμε τα σχέδια. Λοιπόν, κάνω από ένα ποδαράκι γύρω-γύρω. Ναι, από ό,τι μου είπες ότι δεν έμεινε καμία. Εγωμένα που έχουν μείνει, φτιάχνω θήκη για μαχαιροπύρουνα χριστουγεννιάτικη. 1, 2, 3 στην τρίτη μου αλυσίδα, βάζω το βελονάκι μου, τραβάω και κλείνω. Για να συμπληρώσουμε όλες τις θήκες για τα μαχαιροπύρουνα που έχω στα κανάλια μου και που έχουν φτιάξει και τα κορίτσα πέρσι και φτιάχνουν και φέτος για να στολίσουν το τραπέζι τους. Πάμε να κάνουμε άλλη 1, 2, 3 αλυσίδες. Θα παρακολουθεί και θα κάνω από ένα ποδαράκι στο κάθε ποδαράκι. Κορίτσα, το κανάλι μου, όσες μπαίνετε και δεν το ξέρετε, είναι καρφιτσωμένο επάνω στο προφίλ μου και αν ψάξετε μέσα στο προφίλ μου θα δείτε και τα υπόλοιπα κανάλια που υπάρχουν σχέδια. Ως την ώρα να ξέρετε ότι έχω ανεβάσει πάνω από 3.000 σχέδια, όσες με ακολουθάτε το ξέρετε. Λοιπόν, από ό,τι σας είπα, κάνουμε από ένα ποδαράκι γύρω-γύρω. Μαζί με αυτό, εγώ δεν ξέρω, τώρα έχω στο μυαλό να κάνω κάτι, θα το ανεβάσω και στα κανάλι, αλλά μάλλον δεν θα σας το κάνω ζωντάνο εδώ, γιατί δεν θέλω να το κάψω. Θα παρακολουθήσω και θα περάσω και από την άλλη. Θηλιά. Νομίζω ότι είμαστε μια χαρά. Ναι. Θα πάρω κλειστή, την πέρασω μέσα από τη θηλιά μου. Πάω να κόψω. Και τώρα. Θα πάρω και θα περάσω. Καλημέρα, Ελένη μου. Φτιάχνω μια θήκη για μαχαιροπύρουνα, αλλά αυτή τη φορά φτιάχνουμε το κάτω μέρος της στολής του Άγιο Βασίλη, γιατί τα υπόλοιπα υπάρχουν ήδη μέσα στα κανάλια στο YouTube, όποια ψάξει θα τα βρει. Τα είχε φτιάξει η κυρία Λεβαντή πέρσι και μας τα είχε παρουσιάσει σε ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Το είχε ανεβάσει και εδώ στο προφίλ της, όποια θέλει, και το είχε ανεβάσει και στις ομάδες μου. Θα πάρω την κλωστή, θα κάνω ένα κύκλο γύρω από το δάχτυλό μου, θα τον βγάλω.
Θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω και με τα άλλα δύο δάχτυλα τραβάω να σχηματίσω τον κόμπο. Τώρα θα μπω εδώ σε ένα από τα ποδαράκια και θα κοιτάξω να είναι στο πλάι, πλαϊνό ποδαράκι. Θα πάρω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και στη συνέχεια θα πάρω κλωστή και θα πατήσω επάνω και θα κάνω μία αλυσίδα και άλλες δύο στον αέρα. Θα πάρω κλωστή και από ένα ποδαράκι στο κάθε ποδαράκι γύρω γύρω. Θα πάρω κλωστή και θα πατάω πάνω στο ποδαράκι. Θα τραβάω και θα κάνω ποδαράκι. Παίρνω κλωστή πάνω στο ποδαράκι, εδώ στην τρυπίτσα, που στην ουσία όσες ξέρετε τρυπίτσα εγώ λέω τη θηλιά, για να καταλαβαίνετε που πατάω, λέω συνέχεια μες στα βίντεο στη τρυπίτσα, η οποία είναι η θηλιά στην ουσία. Παίρνω κλωστή, κλείνω τις δύο πρώτες μου θηλιές, τις άλλες δύο. Και συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Όταν τελειώσουμε θα το ανεβάσω στο κανάλι, στο ένα από τα τέσσερα, στο YouTube. Να ξέρετε, όσες μου ζητήσατε το μονόκερο, έχει τελειώσει. Έχει ήδη ανέβει πάνω στο κανάλι. Θα παρακολουθεί και συνεχίζω από ένα ποδαράκι. Ένα, δύο, τρία, στην τρίτη μου αλυσίδα, το βελονάκι μου τραβάω και κλείνω. Πάμε τώρα να κάνουμε άλλες τρεις σειρές, να κάνω αυτές τις άλλες τρεις σειρές, για να συνεχίσουμε σιγά σιγά να φτιάχνουμε το παντελονάκι του Άι Βασίλη από κάτω. Μία, δύο, τρεις, παίρνω κλωστή και θα καπέρασω δίπλα και θα κάνω από ένα ποδαράκι στο καθένα. Απλά δεν σας μιλάω γιατί κάνω από ένα ποδαράκι γύρω γύρω. Νομίζω ότι το έχετε καταλάβει το σχέδιο. 1, 2, 3 στην τρίτη μου αλυσίδα βάζω το βελονάκι μου, τραβάω και περνάω και από την άλλη να κλείσω με βό. Συνεχίζουμε. 1, 2, 3 αλυσίδες, παίρνω κλωστή και από ένα ποδαράκι γύρω γύρω πάλι. Κορίτσια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ταπατά που κάνετε για να ανεβάσουμε το live, να το δουν και άλλες κοπέλες, καθώς και τις κοινοποιήσεις που έχετε κάνει. Θα περάσω εδώ, θα κάνω το τελευταίο μου ποδαράκι. 1, 2, 3 στην τρίτη μου αλυσίδα, το βελονάκι μου τραβάω και περνάω και από την άλλη να κλείσω με βό. Συνεχίζουμε να κάνουμε 1, 2, 3 αλυσίδες, παίρνω κλωστή και από ένα ποδαράκι στο κάθε ποδαράκι. Είναι η τελευταία φορά που πάω ποδαράκι, γιατί μετά θα πρέπει να ενώσω τα δύο μου κομμάτια. Εσάς αν θέλετε να είναι πιο μεγάλο το μαχαιροπύρουνο, μπορείτε να το κάνετε άλλη μία σειρά.
Αναλόγως, αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί να κάνουμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Έλενα. Και τώρα. 1, 2, 3, στην τρίτη μου αλυσίδα θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω. Καλησπέρα, Ιουλία μου, και θα πέρασω και από την άλλη μου θηλιά. Τώρα, θα πάω ακριβώς εδώ δίπλα. Θα περάσω απέναντι εδώ. Ευχαριστώ πολύ, Βάσο μου. Ακριβώς εδώ απέναντι θα βάλω το βελονάκι μου μέσα, εδώ, και θα πάρω την κλωστή μου, την περάσω μέσα από τη μία μου θηλιά και την άλλη, να κλείσω με βουβό. Θα κρατήσω ένα λεπτό και θα περάσω και στο άλλο ποδαράκι, από τη μία μεριά απέναντι, εδώ στο δεύτερο. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή και θα κλείσω πάλι με βουβό. Πάω τώρα να κάνουμε τώρα 3 αλυσίδες στον αέρα. 1, 2, 3. Θα πάρω κλωστή και θα περάσω εδώ στο διπλανό ποδαράκι. Θα βάλω το βελονάκι μου μέσα, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή στο διπλανό ποδαράκι, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω. Θα βάλω μέσα το βελονάκι μου στην τρυπίτσα, θα τραβήξω. Είπαμε ότι τρυπίτσες είναι θηλιές. Και θα κάνουμε από ένα ποδαράκι γύρω γύρω. Αν θέλετε εσείς μπορείτε να το κάνετε και πιο μεγάλο. Εγώ λόγω του χρόνου που έχουμε στο μάθημα που είναι μία ώρα, δεν το έκανα άλλη μία σειρά. Αν θέλετε κάντε το 5 σειρές εσείς. Και τώρα πάμε να κάνουμε από ένα ποδαράκι γύρω γύρω. Παίρνω κλωστή, πατάω επάνω στο ποδαράκι, τραβάω και παίρνω κλωστή, κλείνω τις 2 πρώτες θηλιές και τις άλλες 2. Τα πάρω κλωστή, συνεχίζω δίπλα. Θέλετε να τα βάζω όπως τα βάζα μπροστά για να τα βρίσκετε, τι σχέδια έχουμε κάνει στο μάθημα, ή να μην το βάζω καθόλου και να πηγαίνετε να ψάχνετε στο κανάλι. Ωραία. Τώρα θα πάρω κλωστή και θα πέρασω από επέναντι εδώ, ακριβώς. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Συνεχίζω. Παίρνω κλωστή δίπλα εδώ. Ένα ποδαράκι. Δίπλα. Άρα πάμε να κάνουμε από ένα ποδαράκι γύρω γύρω. Ωραία, εντάξει, θα το κάνουμε σε ψάξιμο, θα το κάνετε σε ψάξιμο τότε. Μόνο που θα μπαίνετε στις playlist του κάθε καναλιού και θα κοιτάτε τι ακριβώς θέλετε να φτιάξετε. Στο προφίλ μου, να ξέρετε, στο Facebook θα σας καρφιτσώσω πάλι τα κανάλια. Λοιπόν, κλειστή να κάνω και το τελευταίο ποδαράκι. 1, 2, 3, στην τρίτη μου αλυσίδα πάλι θα βάλω το βελονάκι μου μέσα, ώστε να πάρω την κλειστή μου, την περάσω από τη μία μου θηλιά και από την άλλη θα την περάσω για να κλείσω με βουβό. Πάμε πάλι να κάνουμε άλλη μία σειρά από ποδαράκια. Άρα θα κάνουμε 3 αλυσίδες στον αέρα. Θα πάρω κλειστή και συνεχίζω να κάνω από ένα ποδαράκι γύρω γύρω.
Είπαμε, κάνουμε από ένα ποδαράκι γύρω-γύρω. Νομίζω ότι ως την ώρα είναι εύκολο το σχέδιο. Δεν νομίζω ότι έχετε κάποια δυσκολία επάνω στο σχέδιο. Ένα, δύο, τρία στην τρίτη, μόλις είδα το πελωνάκι μου τραβάω να κλείσω με βουβό. Νεβάσο μου, πες μου ποιο είναι το δύσκολο μόνο για σένα. Πάω να κάνω πάλι τρεις αλυσίδες στον αέρα. Θα πάρω κλωστή και θα κάνω από ένα ποδαράκι. Ναι, γιατί άμα σας τα έχω στο πιάτο, θα το βρούνε και θα τα φτιάξει άλλο κανάλι. Τον κόπο το δικό μου, όπως γίνεται συνήθως. Θα πάρω κλωστή και από ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή γύρω γύρω. Θα πάρω κλωστή και θα κάνω από ένα ποδαράκι. Το κατάλαβα, Βάσο μου, εγώ απάντησα σε αυτό που είπε η Ιουλία και όσες καταλάβατε για ποια χτυπάει η κουδούνα, να μην πούμε ονόματα, θα παρακολουθεί και από ένα γύρω γύρω. Να ξέρετε ότι όσες μπαίνετε τώρα, κορίτσια, έχω κατοχυρώσει πνευματικά δικαιώματα στα κανάλια μου, που σημαίνει ότι όποιος σχέδιο φτιάξετε και το ανεβάσετε στο προφίλ σας ή σε σελίδα ή σε ομάδα ή σε οποιοδήποτε πλατφόρμα, υποχρεούστε να δώσετε το όνομά μου και το βίντεο. Η Ιουλία μου, όσες το έχουν δει το συγκεκριμένο, την έχουν πάρει χαμπάρι. Πιστέψέ με, μου έρχονται πάρα πολλά μηνύματα. Και κάτι ακόμα, κορίτσια, δεν έχω εταιρεία με νήματα, δεν πουλάω νήμα. Νήματα θα βρείτε μέσα στις ομάδες μου. Θα πάρω κλωστή δίπλα. Νήματα θα βρείτε πάρα πολύ φτηνά και οικονομικά μέσα στις ομάδες μου. Ανεβάζουν δύο κυρίες πάρα πολύ οικονομικά νήματα. Τις ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα, δύο, τρία. Στην τρίτη μου αλυσίδα, το πελωνάκι μου τραβάω και κλείνω. Τώρα, πάμε να κάνουμε άλλη μία σειρά, η οποία θα είναι η τελευταία που θα κάνουμε με κόκκινο. Και τι θα κάνουμε? Μία, δύο, τρεις αλυσίδες, παίρνω κλωστή, θα περάσω εδώ δίπλα. Βάζω το πελωνάκι μου τραβάω, κάνω ποδαράκι. Αλλά ένα λεπτό να μετρήσω κάτι, διότι... Δύο, τρία και ένα τέσσερα. Δύο φορές κυκλικά το βελονάκι μου και πάμε. Όχι στην πρώτη, στη δεύτερη από κάτω σειρά εδώ. Βάζω το βελονάκι μου, παίρνω την κλωστή μου, την περνάω μέσα, τραβάω και κάνω διπλό ποδαράκι. Παίρνω κλωστή, κλείνω τις δύο πρώτες μου θηλιές, τις άλλες δύο και τις δύο τελευταίες. Στη συνέχεια, δύο φορές κυκλικά το βελονάκι μου. Στο διπλανό ποδαράκι, εδώ ακριβώς, στη δεύτερη σειρά ακριβώς εδώ, βάζω το βελονάκι μου, παίρνω την κλωστή μου, τραβάω, παίρνω κλωστή, κλείνω τις δύο πρώτες μου θηλιές, τις άλλες δύο και τις δύο τελευταίες. Από ό,τι είδατε, κάνουμε διπλό ποδαράκι. Πάμε τώρα πάλι. Παίρνω κλωστή. Εφόσον έχω κάνει τα δύο,
Τις δύο μου δεν θα τις χρησιμοποιήσω. Θα περάσω εδώ δίπλα, ακριβώς εδώ. Ένα λεπτό. Εδώ, ακριβώς εδώ δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου μέσα. Θα πάρω την κλωστή μου, θα την τραβήξω και θα κάνω. Παρακαλώ την κλωστή ένα λεπτό. Ένα ποδαράκι. Θα περάσω δίπλα, άλλο ένα. Δίπλα, τρία. Και άλλο ένα, τέσσερα. Ωραίο, Χρυσούλα, ε. Φοβερό, δεν είναι. Τώρα θα δεις γιατί το θέλω. Δύο φορές. Πάμε τώρα. Ένα, δύο, από κάτω, εδώ. Βάζω το βελονάκι μου. Παίρνω την κλωστή μου, την τραβάω. Και κάνω διπλό ποδαράκι. Παίρνω προς την κλίνω τις δύο πρώτες μου θηλιές. Τις άλλες δύο και τις δύο τελευταίες. Δύο φορές κυκλικά, δίπλα, εδώ. Βάζω το βελονάκι μου, παίρνω κλωστή, την τραβάω. Παίρνω κλωστή, κλείνω τις δύο πρώτες μου θηλιές, τις άλλες δύο και τις δύο τελευταίες. Για εσάς, για μία μέσα εδώ μέσα, δεν είναι έκπληξη το συγκεκριμένο. Ακριβώς είναι θηλιά για ζώνη. Φυσικά η Λεβαντή το έχει κάνει αυτό που κάνουμε τώρα. Θα πάρω κλωστή. Και εδώ δίπλα θα κάνω ποδαράκια. Ένα, δύο, τρία και ένα τέσσερα. Ακριβώς. Είναι η θήκη για τα μπουκάλια. Δύο φορές. Από κάτω, εδώ. Παίρνω κλωστή και κάνω διπλό ποδαράκι. Κλείνω τις δύο πρώτες μου θηλιές, τις άλλες δύο και τις δύο τελευταίες. Δύο φορές κυκλικά. Δίπλα εδώ. Βάζω το βελονάκι μου. Παίρνω την κλωστή, την τραβάω και κάνω ένα διπλό ποδαράκι. Συνεχίζω. Δίπλα εδώ. Εφόσον έχω αφήσει ένα-δύο, πάω δίπλα. Ένα. Δύο. Τρία. Και άλλο ένα, τέσσερα. Δύο φορές κυκλικά, από κάτω, εδώ. Όχι στην από πάνω, στην από κάτω. Στο από κάτω ποδαράκι μπαίνω. Τραβάω και κάνω διπλό ποδαράκι. Κλείνω τις δύο πρώτες μου θηλιές, παίρνω κλειστή τις άλλες δύο και τις δύο τελευταίες. Δύο φορές κυκλικά, δίπλα, εδώ. Βάζω το βελονάκι μου απέναντι, παίρνω κλειστή, την περνάω. Παίρνω κλωστή, κλείνω τις δύο πρώτες μου θηλιές, τις άλλες δύο και τις δύο τελευταίες. Ναι, με το βελονάκι κορίτσα μπορείς να κάνετε θαύματα σε αντίθεση με τις βελόνες που δεν μπορείς να κάνεις περισσότερο. Παίρνω κλωστή δίπλα εδώ και κάνω ποδαράκια. Ένα, δύο, τρία και άλλο ένα, τέσσερα. Στη συνέχεια, δύο φορές κυκλικά, από τη μία μεριά απέναντι. Βάζω το βελονάκι μου, τραβάω. Θα πάρω κλειστή, θα κλείνω τις δύο πρώτες μου θηλιές, τις άλλες δύο και τις δύο τελευταίες. Δύο φορές κυκλικά, απέναντι. Βάζω το βελονάκι μου, τραβάω. Παίρνω κλειστή, κλείνω τις δύο πρώτες μου θηλιές, τις δύο μετά και τις δύο τελευταίες. Ένα, δύο, τρία, στην τρίτη μου αλυσίδα. Το βελονάκι μου, περνάω και από την άλλη να κλείσω με βουβό. Βλέπετε? Και τώρα πάμε να κάνουμε και άλλη μία σειρά με ποδαράκια. Μία, δύο, τρεις αλυσίδες, παίρνω κλωστή και πάω να κάνουμε από ένα ποδαράκι γύρω-γύρω. Τέσσερις Δεκέμβρη βρήκατε να κάνετε τον μπαζάρ. Τώρα πάω να κάνω από ένα ποδαράκι, από ό,τι καταλάβατε, γύρω-γύρω. Χαίρομαι γι' αυτό. Να δω τι θα μας ετοιμάσεις για να μας παρουσιάσεις στο μπαζάρ τότε.
Εγώ νόμιζα θα πήγαινες κάτι πιο εντυπωσιακό. Στα μπαζάρ, να ξέρετε, κορίτσια, είναι καλό όσοι συμμετέχετε σε μπαζάρ. Τα μπαζάρ τι θέλουν, θέλουν μικρά αντικείμενα. Δεν θέλουν να κάνετε μεγάλα όπως ράνερ και τσάντες και έτσι. Δεν τα πολύ παίρνουν. Ενώ το μικρό αντικείμενο, το οποίο μπορείτε άνετα να το πάρετε, να το κάνετε και βγαίνει και πιο γρήγορα. Κυρίως να επιλέγετε να κάνετε μπερλόκ σε μπαζάρ. Είναι ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, πάμε να τελειώσουμε τη σειρά με από ένα ποδαράκι γύρω-γύρω. Κορίτσια, όσες μπαίνετε, να ξέρετε ότι τα σχέδια μετά θα τα ανεβάσω. Καλησπέρα, Σοφία μου. Θα τα ανεβάσω σε ένα από τα 4 μου κανάλια στο YouTube, όσες έχετε κάνει εγγραφή. Παίρνετε και τις ειδοποιήσεις. 1, 2, 3 στην κορφή, βάζω το βελονάκι μου, τραβάω, παίρνω και από την άλλη να κλείσω με βό, παίρνω κλωστή, παίρνω μέσα. Από τη θηλιά πάω να κόψω. Και τώρα παίρνω την κλωστή. Και περνάω μέσα. Βλέπετε, τι θα κάνουμε τώρα, θα πάρουμε το μαύρο μας το χρώμα. Που σημαίνει ότι πάμε ήδη να αρχίσουμε να φτιάχνουμε τη ζώνη. Στην οποία θα κάνω ένα κύκλο γύρω από το δάχτυλό μου. Θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα παρακολουθήσω, θα τραβήξω την άλλη μου κλωστή, να κλείσω, να σχηματίσω κόμπο. Στη συνέχεια πάμε να κάνουμε αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, Έχουμε κάνει 45 και θα κάνω άλλες 3. Θα πάω 48, θα πάρω κλωστή και θα αφαιρέσω 1, 2, 3, θα πάω στην τέταρτη και θα αρχίσω να κάνω από ένα ποδαράκι μέσα στο κάθε ποδαράκι. Έχω πολλά σχέδια, ρούλα μου, για μπερλόκ μέσα στα κανάλια, στο YouTube. Αν θέλει η κυρία Ιουλία να τα χρησιμοποιήσει, μπορεί να τα χρησιμοποιήσει, έχει φτιάξει φοβερά πράγματα. Μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή όσες μπαίνετε έχω ανεβάσει πάνω από 3.000 σχέδια και βάλε. Τα οποία σχέδια γίνονται και μπουμπουνιέρες για όποιος θέλει. Μπορεί να κάνει και μπερλόκ μονογράμματα, τα ελληνικά. Τα πάντα γίνεται. Έχω κάνει 47, 48 αλυσίδες και πάω και κάνω από ένα ποδαράκι στην κάθε αλυσίδα μέσα. Για να φτιάξουμε τη ζώνη, από ό,τι έχετε καταλάβει. Η Ιουλία μου, καλό είναι να ανεβάζεις σχεδόν, να βλέπουν και τη δουλειά σου τα κορίτσια, γιατί κάνεις εκπληκτική δουλειά.
Από ό,τι βλέπετε, κάνω από ένα ποδαράκι μέσα στην κάθε αλυσίδα. Γι' αυτό δεν σας μιλάω να τελειώσω. Βλέπετε. Γιατί θα τη χρησιμοποιήσουμε σε λίγο να την κάνουμε ζώνη. Αυτό το σχέδιο μου το ζήτησε πριν μία ώρα περίπου. Και παραπάνω μπορεί να ήταν η Χρυσούλα, αν δεν κάνω λάθος. Και μην νομίζετε ότι το είχα προετοιμασμένο. Κανένα σχέδιο από ό,τι σας δείχνω δεν το προετοιμάζω. Το φτιάχνω εκείνη την ώρα μαζί σας. Απλά σκέφτομαι μέσα πώς μπορώ να σας το φτιάξω για να το δείτε. Γιατί κάποια κοπέλα μου ζήτησε σχεδιάγραμμα και πατρών. Κορίτσα, εγώ αυτό δεν μπορώ να σας το κάνω. Διότι πλέχω από τα πέντε μου εδώ και 43 χρόνια. Η προγιαγιά μου ήταν επαγγελματίας, η γιαγιά μου ήταν πάλι επαγγελματίας, η μαμά επαγγελματίας και εγώ είμαι επαγγελματίας. Που σημαίνει ότι έχω μάθει μια άλλη τεχνική από το σχεδιάγραμμα που εσείς θεωρείτε. Θα πάρω κλωστή και θα κάνω το τελευταίο ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή και θα τελειώσω. Όχι, πες το, ότι είμαι η μοναδική δασκάλα η οποία έχει επίσημο χαρτί από το Υπουργείο. Οι άλλες δεν έχουν καμία. Πάμε τώρα. Να, κόψουμε λίγο μακριά την κλωστή μας, γιατί θα τη χρειαστώ να ράψω. Θα πάρω κλωστή να την περάσω μέσα. Και θα την αφήσω στην άκρη. Και τώρα θα πάρουμε το κίτρινο χρώμα. Επέλεξα ένα πολύ έντονο κίτρινο και θα πάρω κλωστή και θα κάνω ένα κύκλο γύρω από το δάκτυλό μου. Θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω και μετά τα δύο δάχτυλα τραβάω να σχηματίσω τον κόμπο μου. Ένα πάρα πολύ εύκολο κόμπο και όχι να κάνω έτσι για να μπω μέσα και να σας δείξω κόμπο. Θεωρώ περιττό όλη αυτή τη διαδικασία του κόμπου. Παίρνω κλωστή και θα κάνω αλυσίδες. Μία, δύο, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Έντεκα, 12, 13, 14, 15, 16. Θα πάω στην πρώτη, θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου. Ναι, το είδα. Και τώρα, πήγα στην πρώτη, έβαλα το βελονάκι μου, θα πάρω κλωστή, την περάσω και από τις δύο μου θηλιές να κλείσω με βουβό. Θα την περάσω λίγο καλά, γιατί μου ξέφυγε. Ακριβώς εδώ. Ωραία. Στη συνέχεια θα πάω να κάνω 3 αλυσίδες στον αέρα. Και τώρα θα πάρω κλωστή, θα περάσω εδώ δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Βλέπετε ότι κρατάω την κλωστή την πλέχω μέσα. Θα πάρω κλωστή δίπλα εδώ. Άλλο ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή τώρα και θα κάνω 1-2 αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή, θα μπω στο ίδιο σημείο και θα κάνω μία αλυσίδα, συγγνώμη. Να μην το βαρύνουμε, θα κάνουμε μία αλυσίδα. Μία αλυσίδα είναι πολύ καλά. Θα πω στο ίδιο σημείο και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή, θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε από ένα ποδαράκι δίπλα. 3. 4. Και άλλο ένα, 5. Και άλλο ένα, 6. Μία αλυσίδα. Θα πάρω κλωστή, θα μπω στο ίδιο σημείο και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα περάσω δίπλα 2, 3, μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή και από ένα ποδαράκι στο καθένα, μέχρι να φτάσω στο τέρμα.
Λοιπόν, έκανα 6, μία αλυσίδα, 1, 2, 3 στην τρίτη μου αλυσίδα, το βελονάκι μου, τραβάω, παίρνω και από την άλλη θηλιά, παίρνω κλωστή, την παίρνω μέσα από τη θηλιά μου και πάω να κόψω πάλι. Και τώρα θα πάρω κλωστή και θα την περάσω μέσα από τις θηλιές μου, γιατί δεν θέλω να φαίνεται. Καθόλου. Τώρα τι θα κάνουμε, θα περάσουμε μέσα από τις θηλίτσες μου. Ένα λεπτούλι. Τώρα, όπως έχουμε την εγγράφα, θα πάμε εδώ, 1, 2, 3, στην τέταρτη εδώ, 1, 2, 3, θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα πάρω την κλωστή μου, θα την περάσω και θα κάνω μία αλυσίδα, δύο φορές κυκλικά, ώστε να πάω τρεις φορές κυκλικά, τριπλό ποδαράκι, από κάτω εδώ θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω ένα διπλό ποδαράκι. Τρεις φορές κυκλικά από κάτω θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω πάλι ένα διπλό ποδαράκι. Βλέπετε? Από πίσω θα βάλω το βελονάκι μου, τραβάω και περνάω να κλείσω. Παίρνω κλωστή ξανά. Πάμε να κόψουμε. Καλά μέσα. Μια χαρά δεν είναι. Και θα την περάσω μέσα. Τώρα θα πάω από τη μία μεριά δίπλα και τώρα σιγά σιγά θα περνάω από πίσω. Να περάσω από την πίσω μεριά ακριβώς εδώ. Δεν τη θέλω σφιχτή γιατί δεν θέλω να είναι σφιχτά καθόλου. Και τώρα θα πάρω τη βελόνα μου, ένα λεπτούλι. Και θα πάω να ράψω αυτά τις δύο μου μεριές από πίσω. Εδώ ακριβώς. Από την πίσω μεριά. Okay. Πάω να κόψω ένα λεπτούλι. Έτοιμο! Ακούω εντυπώσεις. Υπερπαραγωγή, Χρυσούλα. Τέλειο σας το φτιάξα, κορίτσα. Ενθουσιάστηκα κι εγώ.
Τελικά έχουμε και καλές Ελληνίδες, πρέπει να πείτε ότι πλέστρες, δεν υπάρχουν μόνο ξένες. Πνέψουμε το σπίτι μας, θα πέσει να μας πλακώσει. Ναι. Άρα, όποια φτιάξει, να στολίσει με τον Άγιο Βασίλη τα σουπλά, τα σουβέρ, θα φτιάξω και το σουβέρ του Άγιο Βασίλη. Έχουμε φτιάξει τον τάραντο, το ξωτικό, φτιάξω και το Άγιο Βασίλη. Sí, claro. Του χρόνου θα μας δείξει κάτι άλλο. Λοιπόν, όπως σας έλεγα, όποια φτιάξει το σετ του Άι Βασίλη, εγώ θα το κάνω σε σουβέρ, με το ίδιο τρόπο. Θα κάνετε και το σουπλά. Αν θέλετε στο πλάι θα βάλετε μαλάκι, αν δεν θέλετε αφήστε το και σκέτο. Και αν βάλετε και κάνετε το σετ, εγώ θα σας πρότεινα να κάνετε και την μπότα του Άι Βασίλη και τη πάνω μέρος της στολής και αυτό, να χρησιμοποιήσετε το σουπλά για τα πιάτα, το σουβέρ για τα ποτήρια και αν είναι και τα ποτήρια σας τα κανονικά που είναι, έχουμε κάνει τη θήκη για τα ποτήρια που την είχε ζητήσει πάλι η Χρυσούλα να τη φτιάξουμε. Λοιπόν, σας αφήνω. Ευχαριστώ πολύ τις δύο συντονίστρες που ήταν μέσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κορίτσα για τα δώρα σας. Χίλια ευχαριστώ. Αύριο θα σκεφτώ τι θα κάνουμε, γιατί προβληματίζομαι λίγο σε μια μπλούζα παιδική που μου ζήτησε μια κυρία. Θέλω να κάνω το δείγμα και θέλω να βγει τέλεια επάνω, γιατί θέλει να τη συνδυάσει με τη φούστα. Όπως σας είπα, έχω τελειώσει το μονόκερο, όποιος ενδιαφέρεται να τον φτιάξει. Όποια το φτιάξει, Χρυσούλα μου και Βάσο, περιμένω βίντεο, κανονίστε, θέλω να το ανεβάσω στη σελίδα μου, στο προφίλ μου, στα μαθήματα πλεκτικής στην Καλαμάτα και μέσα στις ομάδες, αν δεν το ανεβάσετε οι ίδιες. Να το δουν τα κορίτσα. Λοιπόν, σας αφήνω. Θα τα πούμε όπως σας είπα αύριο πάλι 5 με 6 το καθημερινό μας μάθημα εδώ, εκτός Κυριακή. Με κάτι άλλο υπερπαραγωγή γι' αυτό. Ναι, εννοώ ότι η κάθε μια σας η κάθε μια σας μπορεί να κάνει υπερπαραγωγές με αυτά που έχω εγώ μέσα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν τα συνδυάσετε σωστά, πιστεύω ότι θα βγάλετε ένα τραπέζι υπερπαραγωγή. Όποτε είναι η Ιουλία μου. Εύχομαι εσύ να είσαι καλά και όλα τα άλλα έρχονται. Γι' αυτό σας αφήνω, φιλάκια, πάρα πολλά, γεια σας.